Θα δούμε αναλυτικά τα γεγονότα της αυτοδιοίκησης από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με την νέα μεγάλη επιτυχία της ασφάλειας Λαμίας και της ομάδας που διοικεί ο εξαιρετικός Γιώργος Τσαμαδιάς, που παρουσιάζει πολλές επιτυχίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα στην εξιχνίαση του εγκλήματος που έγινε στις 22 Νοεμβρίου στον Καραβόμηλο. Μιλάμε για την υπόθεση που ένας 75χρονος βρέθηκε εμόφυρτος με πολλές μαχαιριές και την πόρτα ανοιχτή. Είχε αφήσει δηλαδή από μόνη της η ιστορία να φανεί ότι κάποιος γνώριζε. Ο ηλικιωμένος δεν θα άνοιγε την πόρτα σε έναν ξένο. Πρόσφατα είχε και τροχαίο και ανάρωνε. Έτσι λοιπόν η ασφάλεια Λαμίας, η ομάδα του Γιώργου Τσαμαδιά από την ασφάλεια, έκανε εξαιρετική δουλειά πάλι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και οδηγήθηκε σε χρήσιμα για την υπόθεση συμπεράσματα. Φέρεται ως δράστες η οικιακή βοηθός και ο φίλος της και κάποιος φίλος του φίλου της. Αυτά είπε και σήμερα ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, ο Αστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδας και ο Διοικητής της Ασφάλειας Λαμίας. Για να ακούσουμε τι είπαν οι ίδιοι, τι είπε όμως και η δικηγόρος της οικιακής βοηθού. Μίλησα μαζί τους στο κρατητήριο στο οποίο κρατούνται για την στοιχεία της προανάκρισης και της έρευνας της που διανήρησε η αρμόδια υπηρεσία μας οδήγησαν και διαπιστώθηκε ότι κίνητρο ήταν η ληστεία. Και οι τρεις δράστες είχαν προσυμφωνήσει και είχαν σχεδιάσει πολύ νωρίτερα να διαπράξουν τη συγκεκριμένη πράξη. Αφού λοιπόν τραυμάτισαν τον 75χρονο, στη συνέχεια ερεύνησαν όλους τους χώρους του σπιτιού και αφαίρεσαν τουλάχιστον το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ, το οποίο και μοιράστηκαν μεταξύ τους, καθώς και διάφορα χρυσά αντικείμενα, συγκεκριμένα τρεις αλυσίδες και άλλα διάφορα προσωπικά έγγραφα. Το μέσο τέλεση της ανθρωποκτονίας ήταν ένα μαχαίρι, το οποίο οι δράστες συνέχεια μαζί με τα γάντια που έφεραν και τα ρούχα που φορούσαν τα πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους εχθές, βρέθηκε μέρος των χρημάτων και συγκεκριμένα 1.400 ευρώ και τρεις αλυσίδες, μία λαιμού και δύο χεριού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να ρωτήσετε τον κύριο Ταξιέρχο και τον Διοικητή Ασφαλείας Λαμίας. Μόλις μίλησα μαζί τους στο κρατητήριο στο οποίο κρατούνται για την αξιόπινη πράξη που τους αποδίδεται. Από την επαφή που είχα μαζί τους υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία στη δικογραφία τα οποία θα φέρουμε στο φως πρώτα στις διοκτικές και εισαγγελικές αρχές, διότι έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την Παρασκευή στις 10 η ώρα το πρωί. Και είναι νωρίς ακόμη, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανακρίσεως, να κάνουμε λόγο για αυτά τα σοβαρά και ευαίσθητα θέματα τα οποία θα αποκαλυφθούν και θα γραφτούν και στο απολογητικό τους υπόμνημα. Αυτή ήταν λοιπόν η εξέλιξη που είχε η ιστορία αυτή σήμερα. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την ασφάλεια Λαμίας, για την αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας και για την γενική αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Καταπληκτική δουλειά από τις αστυνομικές αρχές. Τονίζουμε εδώ ότι έχουν προηγηθεί οι τρομερές επιχειρήσεις που έχουν γίνει για την ινδική κάναβη. Όλα αυτά τα τεράστια φυτώρια τα οποία έχουν βρεθεί και έχουν βγει κυριολεκτικά εκτός αγοράς. Γιατί δεν είναι μόνο ότι βγάζεις την ποσότητα από τη μέση, συνολικά, βγάζεις και το μαύρο χρήμα που διακινείται εξαιτίας όλων αυτών. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αυτοδιοικητικά και να ξεκινήσουμε από την χθεσινή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, του κυρίου Συναδεινού στην Φθιώτιδα, στη Στερεά Ελλάδα. Πέρασε και από τον Δήμο Λαμίας, αλλά και από το Δήμο Λοκρών. Χθες είχαμε δηλώσεις για το τι έγινε στο Δήμο Λαμίας. Πάμε να δούμε τι μας είπε για το Δήμο Λοκρών και αμέσως μετά να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο, τον Νίκο Τολιόλιο. Είδαμε το κλειστό γυμναστήριο. Χρειάζεται στεγανοποίηση οροφή. Αυτό το έργο θα το εντάξουμε και θα γίνει μέσα στο 2016. Θα γίνει μελέτη από εμάς και φορέας υλοποίησης θα είναι ο Δήμος. Επίσης είδαμε το ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο γυπνιάζει με το κλειστό γυμναστήριο. Εδώ θα είναι βεβαίως περισσότερα πράγματα.
Υπάρχουν και τα θέματα του φωτισμού και εδώ. Θα γίνει μελέτη, από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε για να δούμε βήμα-βήμα. Αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι και τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια που μας το απαγορεύουν, αλλά βήμα-βήμα μπορούμε να προχωρήσουμε τις εργασίες. Για το συγκεκριμένο χώρο θα σας έλεγα ότι είναι μεγάλη ευλογία το ότι βρίσκεται δίπλα σε σχολεία, σε εκπαιδευτικές μονάδες. Είναι δίπλα το γυμνάσιο και το λύκειο και αυτό για μας είναι στα υπέρ. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα, οπότε τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει να μας πει και ο Δήμαρχος Λοκρών, ο Νίκος Ολιόλιος. Είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία εδώ και πολύ καιρό, πριν έρθει στο Δήμο Λαμίας ο κύριος Συναδεινός. Είχε γίνει μια συνάντηση με πρωτοβουλία του Δημάρχου και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λοκρών. Καλησπέρα, Δημαρχέ. Καλησπέρα και εσάς και στους θεατές σας. Για πείτε μας, υπήρξαν δεσμεύσεις χθες κατά την περιοδία του κύριου Συναδεινού στη Ιφθιώτιδα και για τη δική σας περιοχή και για το Δήμο Λοκρών? Ο κύριος Συναδεινός και το τεχνικό επιτελείο που επισκέφθηκε χθες το αργά το μεσημέρι το Δήμο των Λοκών και συγκεκριμένα του Ανταλάντιο που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστήριου αλλά και του γηπέδου ποδοσφαίρου, διαπίστωσε πολύ περισσότερα και τραγικότερη την κατάσταση από ό,τι την είχα περιγράψει στην προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε επισκεφθεί σε συνεργασία και με τους κυβερνητικούς βουλευτές στη σύσκεψη που είχε γίνει Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είδε πράγματι ότι στο κλειστό γήπεδο της Αταλάντης που τελούνται αγώνες μπάσκετ και πολλών άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων βάζει νερά παντού παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τουλάχιστον 5 φορές και τις εργολαβίες, οι τεχνικές αστοχίες ήταν τέτοιες οι οποίες μέχρι τώρα οδηγούν τους ανθρώπους που λειτουργούν το κλειστό της Αταλάντης κυριολεκτικά στο να έχουν κουβάδες και να τρέχουν βάζοντας μαζί με το Δήμο διάφορα αντικείμενα ώστε να μην χαλάσει και το τερέν του γηπέδου, δηλαδή το παρκέ. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο, όπως είπε, θα γίνει μια μελέτη για να δούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θα γίνει βέβαια αυτό άμεσα. Άρα ο φετινός χειμώνας θα πρέπει να είναι για εμάς ένας χειμώνας μεγάλης δοκιμασίας. Με κουβάδες, δηλαδή να μαζεύετε νερά. Ναι, αυτό θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εκτός με κάποιες μικρές παρεμβάσεις μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν γίνεται, γιατί η στέγη του κλειστού γυμναστηρίου της Αταλάντης, που είναι και από τα πιο παλιά της Ελλάδας, 30 ετών περίπου, είναι διάτρητη, όπως υπόθηκε και από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα διαχρονικά. Για το γήπεδο ποδοσφαίρου της Αταλάντης, που υπάρχει το αίτημα ηλεκτροφωτισμού και ταρτάν. Δεν υπάρχει ταρτάν στο Δήμο των Λοκών. Τα παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες για να δώσουν και παραλλήλιες εξετάσεις σε αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Υπάρχει η τραγική έλλειψη, η διαπίστωση αυτή, μαζί με το ότι δεν μπορούν να τελεστούν αγώνες, γιατί υπήρχαν στο παρελθόν, πριν από τη δική μου διοίκηση, διάφορες κακοτεχνίες, κακολειτουργίες και αστοχίες ή και αμέλειες, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν οδηγήσει στο γήπεδο της ποδοσφαίρου της Αταλάντης να μην μπορούν να τελεστούν αγώνες. Ο Δήμος ξεκίνησε κάποιες παρεμβάσεις άμεσα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά περιμένουμε και την πολιτεία στις δεσμεύσεις τις οποίες υπόθηκαν σε σχέση με τα οικονομικά που είναι ελάχιστα εν πάση περιπτώσει, να είμαστε σε μια προτεραιότητα για να μπορούν να τελούνται αγώνες και η νεολαία να μπορεί να αφείται. Κύριε Δημαρχέ, συνολικά από την επίσκεψη αυτή θα πούμε ότι εγώ κατάλαβα ότι δεν αποκομίζετε κάτι άμεσα, αλλά πήρατε δεσμεύσεις για το μέλλον. Σωστό είναι το γενικό συμπέρασμα? Άμεσα όταν λέμε, εννοούμε. Άμεσα όταν λέμε, εννοούμε για το 2016, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα χρήματα τα οποία υπάρχουν. Από ό,τι μας εξηγήθηκε για όλη την Ελλάδα, υπάρχουν 10 εκατομμύρια δραχμές. Αυτά που να φτάσουν. Δηλαδή. Σωστά. Δεν φτάνουν πουθενά για πουθενά. Σωστά. Όπως καταλαβαίνετε. Το εξήγησε και σε εμάς εδώ ότι δεν μιλάμε καθόλου για καινούργια έργα, ό,τι μπορούμε να συντηρήσουμε από τα παλιά. Η συντήρηση είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί στο παρελθόν έχουν γίνει σημαντικές αστοχίες.
Ελπίζουμε ότι διαβλεπιστούμε και θα πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι καλό όμως καταρχήν ότι επισκέπτεται ο Γενικός Γραμματέας τη Φθιώτιδα και το Δήμο μας και ο ίδιος αντιμετωπίζει τα πράγματα μαζί με το τεχνικό επιτελείο έχοντας άμεση επίγνωση, γιατί αυτό στο παρελθόν δεν έχει ξανασυμβεί. Στο παρελθόν είχαμε επισκέψεις, είχαμε εγκαίνια, αλλά έργα δεν γινόντουσαν και τα έργα της Παραλυμπιάδας και τα δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δαπανήθηκαν έχουν μείνει κουφάρια, όπως ξέρετε, και στη Λαμία και σε άλλες περιοχές. Το καλό είναι, Δήμαρχε, ότι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Συναδεινός, είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ξέρει πολύ καλά. Από την άποψη επομένως ότι και μόνο ότι είναι ο Γενικός Γραμματέας στο τεχνικό επιτελείο, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο τα λογικά και δίκαια και όρημα αιτήματα τα οποία έχουμε αρκετά χρόνια. Και τώρα πιστεύουμε ότι είναι σε μια τελική φάση και σε ένθετο χρόνο θα μπορούν να ικανοποιήσουν τα λογικά και όρημα αιτήματά μας. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλά μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και τις δηλώσεις του κ. Συναδεινού για την επίσκεψη στο Δήμο Λαμίας. Τι δεσμεύσεις υπήρξαν. Καταρχήν έχουμε το έργο στην Καμαρίτσα. Ένα έργο το οποίο θέλει και η περιοχή να γίνει το σπίτι του κλασικού αθλητισμού. Κολυμβητήριο και το στέγαστρο στο ΔΑΚ. Είχαμε μια εργολαβία η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν τουλάχιστον ανεπαρχής όσον αφορά τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν και όσον αφορά και τις ιεραρχήσεις. Όταν λέω ιεραρχήσεις εννοώ ότι όταν φτιάχνεις έναν αγωνιστικό χώρο, μια αθλητική εγκατάσταση, πάντα πρέπει να προβλέπεις τις σύνοδες χρήσης. Αυτές που είπα και στην συνέντευξη την οποία μεταδώσατε λίγο πριν. Δηλαδή τι νόημα έχει να φτιάξει κάποιος ένα ταρτάν σε ένα στάδιο και να διαθέσει 400-500.000 ευρώ όταν δεν έχει φροντίσει να έχει αποδυτήρια, τουαλέτες, τα ντουζ, το ιατρείο και ό,τι άλλο απαιτείται από τον νόμο για να πάρει άδεια λειτουργίας αυτή η εγκατάσταση. Επομένως η προηγούμενη εργολαβία δεν τα είχε προβλέψει και γι' αυτό είπαμε σήμερα με τον πιο καθαρό τρόπο ότι ναι, θα τελειώσει αυτή η εργολαβία, θα ολοκληρωθεί. Γι' αυτό το λόγο βάλαμε και 320.000 ευρώ για να υλοποιηθούν να τα πάρει ο ανάδοχος μέχρι το 2015. Δεν γνωρίζω αν θα το καταφέρει για όλο το ποσό, αλλά για ένα πολύ σημαντικό μέρος ήδη έχουμε συνεννοηθεί και με τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής. Το υπόλοιπο θα μεταφερθεί εντός του 2016 και εμείς θα φροντίσουμε με πόρους που θα αντλήσουμε από άλλους κωδικούς ή από άλλα έργα τα οποία θα φύγουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να ενισχυθεί ο χώρος, ο σχεδιασμός, ούτως ώστε να αποκτήσει και τις σύνοδες χρήσης που είπαμε, αλλά και τι άλλο φωτισμό, το πιο απλό πράγμα. Φτιάχνουμε ένα γήπεδο το οποίο μετά τις 4 ή 5 το απόγευμα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται από κανέναν άνθρωπο, κανένα νέο παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, απλά πράγματα είναι αυτά. Το κολυμπητήριο βεβαίως σαν προτεραιότητα δεν, σε σύγκριση με την Καμαρίτσα δεν είναι στην πρώτη θέση. Με τη Δημοτική Αρχή συμφωνήσαμε ότι η Καμαρίτσα είναι αυτός ο χώρος ο οποίος πρέπει να ιεραρχικά να προχωρήσει. Όσον αφορά τα άλλα, ο Δήμος θα αναλάβει και μόνος του μερικές εργασίες. Το ίδιο αφορά και για το στέγαστρο, το οποίο φαντάζομαι θα το είχατε σκοπό να με ρωτήσετε. Σωστά. Ο Δήμαρχος ήδη τοποθετήθηκε στην κοινή συνέντευξη που δώσαμε. Οι υπηρεσίες θα βοηθήσουν και από τεχνική άποψη, ιδία της τεχνικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, αλλά θα προχωρήσουμε την Καμαρίτσα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που μιλάμε. Και από το Δήμο Λαμίας και τις αθλητικές υποδομές πάμε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Λεβαδέων. Και όχι μόνο, θα συζητήσουμε και άλλα θέματα με την Δήμαρχο, την κυρία Γιωταπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά, τα λέμε. Χρόνια πολλά. Τι ετοιμάζετε για τα Χριστούγεννα, κυρία Πούλου? Κύριε Στεριόπουλο, ετοιμάζουμε πολλά πράγματα, πολλές εκδηλώσεις. Είναι άνω των 50 εκδηλώσεων και θα ήθελα να πω... Άνω των 50 είπατε?
Ναι. Είναι μέρες που γιορτώνει, είναι μέρες που τα παιδιά μας πρέπει να χαρούν, να δώσουμε χαρά και σε δημότες. Γίνονται παράλληλες δράσεις με όλους τους συλλόγους, πολιτιστικούς, τοπικούς συλλόγους, γυναικείους συλλόγους. Γενικά έχει κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία της Λιβαδιάς. Και αυτό θα ήθελα να πω, γιατί δέχτηκα και μια κριτική ότι δεν έχουμε διάφορες εκδηλώσεις έτσι, με ονόματα διασύμων κλπ. Α, δεν φέραμε πρωτοκλασσά τα ονόματα δηλαδή. Ναι. Αυτό αποτελεί για μας αντίληψη για το πώς θεωρούμε τον πολιτισμό. Για μας πολιτισμός είναι η καθημερινότητα, για μας πολιτισμός είναι η ενεργοποίηση ακριβώς όλων αυτών των δημοτών και των συλλόγων και της καθημερινής τους προσφοράς στο Δήμο. Και η δύναμη του Δήμου ακριβώς, αλλά και η συμβολή του, είναι στο να συντονίσει όλους αυτούς τους συλλόγους, να είναι δίπλα τους και να καταφέρουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι πολύ παραπάνω και μεγαλύτερο από αυτό που κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Με αυτή λοιπόν την έννοια γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή των συλλόγων, προσφέρονται ενδέσματα, γιορτινό κλίμα. Θα μου ξεχωρίσετε κάποιες εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να είναι κράχτες. Χωρίς να αδικήσουμε τις υπόλοιπες, μιας και λέτε ότι είναι 50, αλλά λέω να ξεχωρίσουμε κάποιες, μιας και μας ακούει η στερεά Ελλάδα, να έρθουν να περάσουν καλά στη Λιβαδιά. Να έρθουν οπωσδήποτε, αν και εγώ θα σας πω ότι θα συμμετέχω οπωσδήποτε σε αυτό που συμμετείχα και πέρυσι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για παιδιά που πέρυσι βοήθησε και ο καιρός και συμμετείχαν πάνω από 600 παιδάκια. Είχαν πραγματικά πλημμυρίσει τους δρόμους της πόλης και ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι το παιχνίδι του κρυμμένου Αη Βασίλη. Το κάναμε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το οργανώνουμε φέτος ακόμα καλύτερα και για μικρότερες ηλικίες. Και περιττώ να σας πω ότι συμμετείχαν μεγάλοι και μικροί σε αυτή τη διαδικασία. Και εμείς, παιδιά, γινόμαστε αυτές τις μέρες των γιορτών. Θέλουμε και εμείς να χαρούμε βλέποντας όλη αυτή την πλημμύρα των παιδιών στους δρόμους που συνεργάζονται με τους μεγάλους για να λύσουν τους γρίφους κλπ. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Είναι από χορευτικές, μουσικές εκδηλώσεις, είναι γιορτινές, έχουν το χαρακτήρα της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών αλλά και μεταξύ των συνανθρώπων μας γενικά. Καλά, θα σας δεσμεύσω να έρθετε. Θα ξεχωρίσω μία, παρά μόνο αυτές που αφορούν. Θα σας δεσμεύσω να έρθετε στο στούντιο εδώ να τις παρουσιάσουμε μία-μία. Γιατί όχι, βεβαίως. Θα το κάνουμε αυτό πριν τις γιορτές. Και αλλιώς έχουμε πολλά θέματα, αλλά τώρα κύριε Στεριόπουλο, καλύτερα να χαρούμε λίγο κι εμείς με τις γιορτές, γιατί τα θέματα. Δεν ξέρω ποιος θα χαρεί. Με αυτά που συμβαίνουν συνολικά, δεν ξέρω πόσοι χαίρονται. Πάμε τώρα στα πιο ειδησιογραφικά. Υπεγράφει η συμφωνία για το τζαμί. Ναι, την υπογράψαμε χθες. Έχει βγει και το σχετικό δελτίο τύπου. Ελπίζω να έχει. Να θυμίσω εδώ ότι έχουν εγκριθεί 200.000, έτσι. Ναι. Είχαμε μπει σε. Από το Πράσινο Ταμείο. Ναι. Είχαμε μπει στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου που ήταν για την ανάπτυξη ιστορικών μνημείων και την αγορά. Προβλεπόταν και η αγορά. Και αυτό ήταν ένα έργο που η Δημοτική Αρχή το έκανε μέσα στο 2015 παρά τα προβλήματα που είχαμε με την κεντρική διοίκηση. Υπεγράφει από το Πράσινο Ταμείο, από το αντίστοιχο Υπουργείο και βεβαίως εμείς με όλες τις διαδικασίες τις συλλογικές και δημοκρατικές μέσα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβήκαμε στην απευθείας αγορά και η οποία ολοκληρώθηκε χθες με την υπογραφή του συμβολέου μεταξύ του Δήμου και των πολιτών. Επειδή πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς την ιστορία. Το πρώτο βήμα έγινε, ναι. Κύριε Στεριόπουλε, γιατί αυτό είναι για το πρώτο βήμα. Θα θέλω να ξαναπώ, γιατί έχω ακούσει ιδιαίτερες κριτικές, ότι σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να τον κάνουμε ένα τόπο λατρείας, το τζαμί. Είναι ένα ιστορικό μνημείο, το οποίο θέλουμε να το ανακαινήσουμε, να το αναδείξουμε, αλλά και ταυτόχρονα να αναπλάσουμε αυτό το σημείο της πόλης που είναι το έμπα της Κρίας, δίπλα στο ποταμό. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι να του δώσουμε την μουσιακή, την μνημιακή του ιδιότητα και όχι καμία θρησκευτική. Πάντως εξαιτίας της επικαιρότητας κάποιοι μπορεί να το μπερδέψουν, έτσι. Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι. Είναι ένα εξαιρετικό μνημείο
και νομίζω ότι θα πρέπει να τα αναδείξουμε αφού το προλάβαμε κιόλας. Και θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και τους πολιτές. Ήταν ένα αίτημα και των προηγούμενων δημοτικών αρχών στο να ολοκληρωθεί αυτή η αγορά για να περιέλθει στο Δήμο. Τώρα εμείς βρήκαμε την ευκαιρία και μέσα από το Πράσινο Ταμείο και αισθανόμαστε καλά που το πρώτο βήμα το κάναμε. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να διεκδικήσουμε τις μελέτες για την ανάδειξή του και για την αξιοποίησή του. Θεωρείτε ότι θα αποτελέσει τουριστικό πόλο? Κατά την άποψή μου, ναι. Ναι, και διότι είναι ένα επαναλαμβάνω μνημείο που είναι άνω των 500 ετών, είναι από τα μοναδικά και φυσικά μπορεί να αποτελέσει σημείο έλξης τουριστικής. Μου έκανε εντύπωση κάποια στιγμή που φιλοξενούσαμε με το Εράσμους κάποια προγράμματα, τα Εράσμους εδώ, και που πραγματικά οι άνθρωποι που ήξεραν την ύπαρξη, γιατί υπάρχει ο χάρτης για όλα τα τζαμιάκια που βρίσκονται στην Ευρώπη, οι άνθρωποι ήταν ενημερωμένοι και αναζητούσαν να δουν αυτό το μνημείο, το οποίο βεβαίως έτσι όπως είχε στη συνέχεια, είχαν γίνει προσθήκες διαφόρων στοιχείων, έχει κρυφτεί. Δεν μη σας κάνει εντύπωση, πολλοί άνθρωποι στη Λιβαδιά, δημότες μας ή επισκέπτες, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν φαίνεται. Προφανώς και δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό σας ζήτησα προηγουμένως να μας πείτε δύο ιστορικά στοιχεία για το μνημείο, τα είπατε βεβαίως. Ναι. Διότι ακούν τώρα για πρώτη φορά κάποιοι, όχι μόνο στη Λιβαδιά, σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα, ότι τι έγινε, έχει και η Λιβαδιά τζαμί. Και κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε, γι' αυτό το λέω. Δυστυχώς οι Τούρκοι είχαν περάσει και από εδώ, έτσι, με αυτή την έννοια. Από παντού πέρασαν, από παντού. Θα ξαναλέω όμως ότι είναι ένα μνημείο, το οποίο μέσα στα πλαίσια της ιστορικής διαδρομής και της ιστορικής μνήμης, θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Προς Θεού, μην δίνουμε άλλες προεκτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχνάτε ότι έχετε δεσμευτεί. Έχετε δεσμευτεί να έρθετε να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις εκδηλώσεις τις Χριστουγεννιάτικες στο στούντιο. Έχω δεσμευτεί επίσης. Γιατί μας περιμένει και η Ελλάς Νετ. Πρέπει να μας δει και όλη η Ελλάδα. Να σας πω κάτι. Έχω δεσμευτεί επίσης και θα σας παρακαλέσω σε αυτό να μας καλέσετε και άλλους συναδέρφους του Δημάρχου να συζητήσουμε γύρω από το θέμα της αυτοδιοίκησης, τα οποία είναι σοβαρά και προβλέπονται για το 2016 σοβαρότερα με την έννοια των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το κάνουμε και αυτό, δεσμεύομαι και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, για την παρέμβαση στην εκπομπή, να είστε καλά. Ευχαριστώ και χρόνια πολλά, αν δεν τα ξαναπούμε. Χρόνια πολλά, καλό απόγευμα. Γεια. Πάμε λοιπόν από την Λιβαδιά τώρα, στην περιοχή του Δομοκού, θα αλλάζουμε συνεχώς δήμους στη Στερεά Ελλάδα, να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Διαχρήστας για το πρόγραμμα Μπαλτατζής και τις δράσεις, επενδύσεις και τα έργα που μπορούν να γίνουν σε ένα πρόγραμμα που εκπνέει. Και πώς αυτά τα προγράμματα ή τα έργα που θα εντάξουμε ή θα έχουν ενταχθεί μπορούν να περάσουν και να συνεχίσουν και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πρόγραμμα Μπαλτατζής λήγει στις 31 12 του 2015. Η Ελλάδα έχει τηθεί παράταση, η οποία δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα δοθεί ή όχι. Κάποια στιγμή άφησε να νοηθεί ότι το Μπαλτατζής μπορεί να πάει παράταση 6 μήνες. Αυτό που μας δίνουν οι υπηρεσιακοί την κατεύθυνση της ΔΕΔΑ διαχειριστικής είναι γιατί μέχρι και το Σεπτέμβριο γινόντουσαν δημοπρασίες έργων από το πρόγραμμα του Μπαλτατζής, να γίνουν διαδικασίες γρήγορα και να βγει ο πρώτος λογαριασμός, οπότε να γίνει έργο γέφυρα για το επόμενο πρόγραμμα. Βέβαια, αυτό είναι και η πρόταση και για το ΕΣΠΑ γενικότερα. Βέβαια, αυτό αν γίνει στην πράξη, θα απορροφήσουν κονδύλια του νέου προγράμματος στο 30%. Μιλάμε τώρα για έργα, εντάξει, δεν μιλάμε για ιδιώτες, μιλάμε για έργα δημοτικά. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 4 έργα σε εξέλιξη. 2 είναι αγροτικές οδοποιίες, κοντά στο 1,250 και 2 αρδευτικά με το ίδιο ποσό. Το νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει το νέο έτος αφορά την περίοδο 14-20, που σας είπα ότι συνήθως πάνε 2 χρόνια πίσω, δηλαδή 16-22. Ναι, ναι. Τα χρήματα του νέου προγράμματος είναι
στα 4,7 δις και εκεί μέσα υπάρχουν έργα που μπορούν να κάνουν οι Δήμοι, σε παράδειγμα έργα υποδομής στη γεωργία, έργα ανατασμών, αγροτική οδοπία, κτηνοτροφικά πάρκα. Από έργο σε έργο και από πρόβλημα σε πρόβλημα. Από το Δήμο Δομοκού στο Δήμο Μακρακόμης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαευθυμίου. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Στυργεβουλέ. Να ρωτήσω καταρχήν αν είχαμε κάποια νεότερα από τον Υπουργό για τη γέφυρα στο Καστρί. Για τη γέφυρα στο Καστρί αναμένουμε. Έχουμε στείλει μια επιστολή την οποία μας ζήτησε. Από όσο γνωρίζουμε, θα περάσει το θέμα πάλι από το κεντρικό, το ΚΑΣ, το γνωστό, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Συγγνώμη να ρωτήσω εδώ, δηλαδή, το ΚΑΣ δεν έχει ήδη γνωμοδοτήσει? Έχει γνωμοδοτήσει, αλλά μάλλον θέλουμε μια άλλη απόφαση, από ό,τι κατάλαβα τώρα. Μπορεί δηλαδή να ξαναδεί το θέμα? Ναι. Άρα λοιπόν δεν πάμε απευθείας στην υπουργική απόφαση, γυρνάει το θέμα πίσω στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ξανασυνεδριάζει για να δούμε αν αλλάζει και την εισήγησή του το ΚΑΣ. Ακριβώς. Αυτό. Πολύ ωραία. Και περιμένουμε μετά την απόφαση, ναι, του Υπουργού. Ναι, περιμένουμε μετά, μάλλον αυτός είναι και ο λόγος, ας πούμε, που δεν μας έχει κοινοποιηθεί η απόφαση. Γι' αυτό καθυστερεί, λέτε, το θέμα. Ναι. Ένα πουλάκι δεν μου είπε ότι είχατε χθες συνάντηση και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Ναι, είχαμε για το θέμα της προσωρινής πρόσβασης. Επισκέφθηκαν σήμερα οι υπηρεσίες και ανταλλάξαμε απόψεις. Είπαμε κάποια πράγματα, να δούμε τώρα τι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε από αυτά, προκειμένου προσωρινά να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετείται. Γιατί υπάρχει σοβαρό το πρόβλημα, κύριε Στυλιπούλε. Θυμάμαι υπάρχει πολύ καλά σοβαρό ότι είχαμε καταγράψει κι εμείς ένα σωληνωτό με δύο ουσιαστικά σωλήνες μέσα στην κήτη του ποταμού και χωματουργικές από πάνω. Που κάποια στιγμή. Υπάρχει αυτή η σκέψη, υπάρχει και η. Τώρα θα το ξεκαθαρίσουμε μέχρι αύριο, πιστεύω θα το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη τι θα γίνει? Ναι, δεν το ξεκαθαρίσαμε. Είπαμε και κάποια άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις δηλαδή? Άλλη μία, όχι άλλες, δεν είναι πολλές. Η άλλη τι λέει? Άλλη μία είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα της υπάρχουσας γέφυρας. Αυτό που δεν έχει καταστραφεί δηλαδή, αυτό που δεν έχει καθαιρεθεί. Εάν προλάβουμε και τρέξουν οι διαδικασίες γρήγορα, το έργο τελειώνει? Κοιτάξτε, αν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ας πούμε, άρει την απαγόρευση. Ναι, θέλω να πω. Εννοείται καιρού και σπερχιού επιτρέποντος, έτσι. Βεβαίως, είναι χειμώνας. Δεν αργεί το ποτάμι να φουσκώσει. Σωστά. Άρα λοιπόν. Απλά μας βοηθάει ο καιρός αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν, χθες εξετάσατε και άλλες λύσεις για την προσωρινή πρόσβαση. Ναι, θα καταλήξουμε, ας πούμε. Ναι. Και περιμένουμε αν θα αλλάξει και την εισήγησή του το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έτσι. Ναι, θα εκεί τώρα είναι το θέμα δρομολογημένο. Πιστεύω να το εξετάσουν και να το δουν έτσι από άλλη σκοπιά το πράγμα και να σταθούν και λίγο στην αναγκαιότητα και στην επικινδυνότητα. Όχι μόνο σε ένα κομμάτι γέφυρα το οποίο δεν είχε ποτέ, σαν να μην είχε ποτέ χρησιμοποιηθεί. Ναι. Γιατί από αυτό το. Δεν πέρασαν από σωστό αυτό που λέτε. Δεν ήταν ένα αρχαίο γεφύρι, ήταν λειτουργικό μέχρι ακριβώς, τη στιγμή που άρχισε. Ακριβώς και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ακριβώς. Μέχρι τη στιγμή που άρχισε η αντικατάστασή του. Ωραία. Θα παρακολουθούμε το θέμα από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Δημαρχέ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Στο στούντιο ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο Αποστόλης ο Γκλέτσος. Να συζητήσουμε για τα σχέδια του Δήμου Στυλίδας για την επόμενη προγραμματική περίοδο και όχι μόνο τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν, αλλά κυρίως για ανάπτυξη, για καλές ιδέες, διότι η Στυλίδα είναι κόμβος. Θα μας τα αναπτύξει σε λίγα λεπτά και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Διαφημίσεις. Θέλω το σχολείο να μου δίνει τα εφόδια που χρειάζομαι. Να με προετοιμάζει για το αύριο, σήμερα. Η περιφέρεια.
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξελίσσεται διαρκώς με στοχευμένα έργα που αλλάζουν τη ζωή και τον τόπο προς το καλύτερο. Δημιουργούνται και εξοπλίζονται 245 νέες αίθουσες διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για 7.800 μαθητές, ενώ εξοπλίζονται ακόμα 90 τμήματα σχολείων που απευθύνονται σε παιδιά με ειδικές ικανότητες. Για να έχουμε εμείς οι νέοι ένα σύγχρονο περιβάλλον με περισσότερα εκπαιδευτικά εργαλεία. Φροντίδα για τον άνθρωπο. Αγάπη για τον τόπο. ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Europe Direct. Παράθυρο στην Ευρώπη. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Λαμίας ανήκει σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκτυο Europe Direct. Ευρεύει στο Δήμο Λαμιαίων και έχει εμβέλεια σε όλη τη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τοπικό επίπεδο. Europe Direct. Παράθυρο στην Ευρώπη. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Cirque Lois, IT. Ένα τολμηρό υπερθέαμα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 15 έως 20 Δεκεμβρίου. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 22 έως 26 Δεκεμβρίου. Ακροβατικά, χορός, μουσική σε ένα multimedia περιβάλλον. Cirque Lois, IT. Ζήσε την εμπειρία, νιώσε το δέος, άσε την ενέργεια να σε ξεσηκώσει. Χορηγός επικοινωνίας, ένα κεντρικής Ελλάδος. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Βλέπει αυτό που δεν βλέπεις. Ζεσταίνει τα χέρια σου. Σε προειδοποιεί για τους κινδύνους. Το οδηγείς με το ένα δάχτυλο και παρκάρει μόνο του. Oh. Oh, ναι. Το νέο Corsa. The New O. Από την Opel. Με καινοτομίες ανώτερης κατηγορίας. Νέο Corsa 5ης γενιάς. Αυτοκίνητο του 2015. Οδηγήστε το τώρα στο επίσημο δίκτυο Opel. Το κέντρο χρυσού Eurogold σας εύχεται καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Συνεχίζουμε και το 2016, δίνοντας τις υψηλότερες τιμές, ακόμη και από αυτούς που με ένταση διαλαλούν ότι αγοράζουν τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμήματος και όχι χρυσού. Θα μας βρείτε Πατρόκλου 8 και Σατοβριάνδου Γωνία. Σημασία έχει το ταξίδι, όποιος και να είναι ο προορισμός. Τα σύγχρονα λεωφορεία μας, καθώς και το έμπειρο προσωπικό μας, βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουν ασφαλή και άνετα ταξίδια. Το υπεραστικό κτέλ Θεότιδα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα νέα του Καλλικράτη καθημερινά, πλέον εδώ στη συχνότητα του 1 Κεντρικής Ελλάδας και με τη συνεργασία της ELLAS.net, 4 με 5. Αυτοδιοικητικά νέα μόνο. Αποστόλης Γκλέτσος.
Δήμαρχος Τηλίδας, στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Καλώς σας καλησπέρα, βρίσκουμε. Καλησπέρα και στη κυρία Βάνα Φίκα. Καλησπέρα. Επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Στυλίδας. Δήμαρχε, επειδή πέρασε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού από τον κύριο Συναδεινός, εσείς είχατε θέματα με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο. Λοιπόν, είχαμε τη χαρά να τον επισκεφθούμε το συγκεκριμένο τον Ιούλιο. Θυμάμαι το όνομά του, το μικρό, δεν θυμάμαι το επίθετο. Ιούλιο Συναδεινός. Συναδεινός, επειδή το Ιούλιο είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, και πήγαμε μάλιστα μαζί με 5 βουλευτές, τους τοπικούς. Σωστά. Το πρόβλημά μας ήταν το ημιτελές στάδιο της Στυλίδας από τότε που γίνανε τα Ολυμπιακά στάδια, αφημένο, ξεχασμένο, ναι, να αρχίζει να χαλάει πια, έτσι. Κάναμε προσπάθειες, πολλές προσπάθειες, έχουμε βρει μια λύση τώρα και έχουμε πάρει υποσχέσεις, δόξα τω Θεώ, ήρθαν διαβασμένοι όλοι οι βουλευτές, έτσι. Διαβασμένοι. Γιατί, κοίταξε, λέτε με περιέργεια, έτσι. Όχι. Τους έκανα ένα ωραίο. Αν συνήθως για φιεστά, δηλαδή. Πρώτη φορά ήρθαν και διαβασμένοι. Ήρθαν διαβασμένοι, ναι. Ήρθαν διαβασμένοι. Μπορώ να πω ότι ήταν όλοι διαβασμένοι. Κάποιος ήταν λίγο περισσότερο. Εντάξει. Μάλλον δύο ήταν λίγο περισσότερο. Αναμένουμε. Ο ένας λόγω και του επαγγέλματός του, για να καταλαβαίνετε ποιος είναι, και ο άλλος λόγω του ότι έχει περισσότερα χρόνια στο χώρο. Και ήταν περισσότερα χρόνια βουλευτής. Για να τους φωτογραφίσω, για να λέμε τις αλήθειες. Έτσι, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι, λέω πάντα αλήθειες. Είπατε εσείς καλές κουβέντες για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Καλό αυτό. Κοίταξε, εγώ τώρα μιλάω σαν δήμαρχος. Επειδή. Α, εντάξει. Okay. Εντάξει. Η ρόλη πρέπει να είναι διακριτή. Διακριτή η ρόλη. Έτσι, εγώ τώρα μιλάω σαν δήμαρχος και μόνο. Ωραία. Πήγαμε λοιπόν εκεί και έχουμε βρει έναν τρόπο. Θα δώσει ο Δήμος κάποια χρήματα που δεν έπρεπε, αλλά θα δώσουμε εμείς γύρω στα 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα 400 θα τα βάλουν από το καινούριο ΕΣΠΑ. Μας υποσχέθηκαν, πήραμε όλες τις αυτές. Και το καλό ποιο είναι, ότι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε, προχωράτε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Παρακολουθούν και την πορεία δηλαδή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι, με παίρνουν οι βοηθοί. Ποιο σας παίρνει τηλέφωνο εδώ, έχει σημασία. Με παίρνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, οι βοηθοί του Ιούλιου του Συναδεινού. Ναι. Με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε τι κάνουμε. Και λέω, ακούω καλά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Καλό. Καλό. Πάμε στο επόμενο. Περνάμε τις αθλητικές υποδομές. Πάμε στη νέα προγραμματική περίοδο. Δυναμικά ο Δήμος Στυλίδας στο νέο ΕΣΠΑ. Λοιπόν, ακούσαμε να πούμε ένα μεγάλο, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν στη Βάνα που έχει βοηθήσει το περισσότερο για το να ξεκινήσουμε με την αποχέτευση και τον βιολογικό της Στυλίδος, ναι, μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή όταν λέω υπηρεσιακούς παράγοντες, τους δημοσίους υπαλλήλους του Δήμου μας. Έτσι, ναι. Την τεχνική υπηρεσία, την οικονομική υπηρεσία, κυρίως την τεχνική, την οικονομική και γενικά όλα τα παιδιά που δουλεύουν στο Δήμο, που με επικεφαλή στη Βάνα έκαναν όλο το τεχνοκρατικό κομμάτι. Και, με πολλούς κόπους και βάσανα, γιατί ήταν πραγματικά ο βιολογικό της Στυλίδας είναι κάτι το ασύλληπτο. Έχουν πάρει απίστευτα λεφτά, απίστευτα λεφτά. Και υπάρχει ένας βιολογικός στα 300 μέτρα, ανενεργός, τον παρατήσαμε και πήγαμε στη Λαμία. Να ξέρουν οι στυλιδιώτες ότι τέλος, επειδή γίναν όλες αυτές οι καθυστερήσεις και ακόμα δεν ξέραμε μέχρι πριν από 10 μέρες αν είμαστε ή δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα έπρεπε τέλος του 2015 να έχει τελειώσει το έργο θα είναι έτοιμο, πιστεύω, πριν το τέλος, μάλλον στο τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού του 2016. Μιλάω για αποχέτευση και βιολογικό Στυλίδας. Τελειώνει αυτό. Πες τα άλλα, ρε Βανούλα, τώρα. Τελειώνει ο γωγός, έρχονται όλα τα λίμματα λοιπόν στη Λαμία. Το άλλο μεγάλο κομμάτι, το άλλο μεγάλο μέτωπο που χτυπούσαμε και προσπαθήσαμε να λύσουμε, γιατί προπάντων μας ενδιέφερε το περιβάλλον και ειδικά ο Μαλιακός, ήταν για το παραλιακό μέτωπο. Αποχετεύσεις και βιολογικούς, δηλαδή, ράχες και γλύφα. Όλα να καλυφθούν τα λίμματα, οι αποχετεύσεις να μην πηγαίνουν στο Μαλιακό. Εντάξαμε το έργο, κάναμε μεγάλη προσπάθεια, αγοράσαμε τα οικόπεδα, κάναμε όλες τις μελέτες και ενώ προχωρούσαμε. Πρόσεξε τώρα το συμβατά, κράτος. Σου λέει το κράτος. Κάνε αυτά. Ναι. Φτιάχνουμε τις μελέτες. Οι μελέτες 250 χιλιάρικα. Και έρχεται το κράτος σε μία νύχτα και σου λέει, εγώ, παρόλο που τα έχεις κάνει όλα πολύ σωστά και μπράβο σου, ναι, δεν σου πληρώνω τις μελέτες. Ακριβώς. Σου απεντάσω λοιπόν το έργο.
παίρνω το έργο. Και έρχομαι εγώ με τους μελετητές, οι οποίοι είναι άνθρωποι του μόχθου, του μόχθου, έτσι, δεν είναι... Δουλεύουν, είναι ιδιώτες. Που δουλέψανε και τρέξανε να βγάλουν όλες τις εγκρίσεις. Τα πάντα. Και να μου δώσω στον αέρα. Και λέω τι να κάνω τώρα. Στον αέρα. Πρόσεξε. Πρέπει να τα πληρώσω και να τα έχω να τα κοιτάω. Γιατί μου το έχουν απεντάξει το έργο. Ξεκινάμε και πάλι θέλω να ευχαριστήσω συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα πω και ποιον. Ναι. Τον κύριο Καναναστάση. Ακριβώς. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Σπρίντζη, βρήκαν λεφτά και θα φτιάξουν ένα. Πώς το λένε, βρήκαν έναν τρόπο θα και θα πληρωθούν οι μελέτες. Mm-hmm. Πληρώνουμε τις μελέτες, έχουμε αγοράσει και το με δικά μας λεφτά, με λεφτά του Δήμου, υπάρχει το οικόπεδο που θα γίνει ο βιολογικός για ράχες μέχρι Γλύφα. Έτσι, πελασγία κτλ. Δύο οικόπεδα, συγγνώμη που δύο οικόπεδα, ναι, δύο οικόπεδα. Ναι. Αγορασμένα με ιδία. Με χρήματα, του, με χρήματα του Δήμου. Αυτά είναι δικά μας λεφτά, τα οποία. Των δημοτών λεφτά, τα οποία τα δώσαμε εκεί, γιατί έτσι προβλέπεται. Mm-hmm. Θα πληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο, θα πληρωθούν οι μελέτες, πάμε για οριμότητα του έργου και μετά είναι θέμα περιφερειάρχη να μας δώσει τα χρήματα για να φτιάξουμε το έργο. Εάν υπάρχει κάποιος άλλος πιο όριμος, ας τα χάσουμε. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει άλλο πιο να, να πούμε ότι έχουν μεταφερθεί από ακούγεται. Το κεντρικό. Πολύ δουλειά κονδύλι. Ακούγεται για να αναβαθμίσει αυτή η ιστορία. Δεν φαντάζεσαι γιατί. Πολύ δουλειά ακούγεται. Από το 2011. Δεν έχουν ήταν αφήσει 9, ούτε ένα ήταν λεπτό. Ήταν 9 και κοίτα πώς κατάντησε. Σωστό. Εντάξει. Θα ξαναφτιάξω. Το βιολογικό. Βέβαια. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μαζεύουμε. Ήταν να πληρώσετε μελέτες. Ήταν να βρέθηκε. Ξαφνικά να πρόσεξε, να τις πληρώσουμε και να τις έχουμε να σκητάμε. Από τα τελευταία στιγμή εκτοχιασμός. Τελευταία στιγμή, επειδή κάποιος του κάπνισε. Ναι. Λοιπόν, γιατί τα πήραν τα λεφτά και τα δώσαν αλλού. Έτσι, άκουσα τον Περιφερειάρχη να μιλάει για πελατειακές σχέσεις. Εδώ ακριβώς έρχεται το πελατειακό. Πήραν τα λεφτά και τα δώσαν κάπου αλλού. Εξυπηρετούν δηλαδή κάποιους. Εξυπηρετήσαν κάποιους. Προφανώς. Υπήρχαν τα λεφτά, σου λέει, ας τα δώσουμε εκεί. Μα δεν μπορεί να μου λέει ξεκίνα το έργο και θα το πληρώσουμε. Εγώ να του πηγαίνω τις μελέτες, να είναι όλα εντάξει και να μου λέει δεν σου πληρώνω τις μελέτες. Να πρέπει να πληρώσω τις μελέτες 250 χιλιάρικα και να μην έχω και το έργο. Έτσι. Άρα τώρα μου πληρώνει τις μελέτες και συνεχίζω τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα θα έρθουν λεφτά από το ΕΣΠΑ. Είναι ναι. Το νέο ΕΣΠΑ είναι από καθαρά κατασκευαστικά. Από το νέο ΕΣΠΑ, πλέον. Το οποίο πλέον το διαχειρίζεται ο Περιφερειάρχης. Ακριβώς. Ο Περιφερειάρχης θα βάλει κάτω τις οριμότητες και από εκεί και πέρα θα από τα 5 έργα, τα 3 θα είναι. Θα δει ποια θα περάσουν και ποια δεν θα περάσουν. Αναλόγω με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα. Θέλω να πω ότι αν έχει όλα τα χρήματα, δεν θα περάσουν όλα. Είναι μόνο έργα τα οποία είναι όριμα κατευθείαν να κατασκευαστούν. Όχι, βέβαια. 30 εκατομμύρια έχουν μεταφερθεί από το κεντρικό κομμάτι στην περιφέρεια. Πάντω τα 50. Μου τα έλεγε προχθές ο αγοραστός. Τα 50 αυτά. Από τα 50 τα 30 έρθαν στις περιφέρειες. Εντάξει, κόπηκαν κάποια χρήματα. Έχουν έρθει και για τα στερεά απορρίμματα, άλλο κομμάτι αυτό. Αυτό γίνεται πάντα. Αυτό γίνεται πάντα. Ναι. Κάποια λεφτά κόβονται. Εντάξει, στην πορεία κόβονται κάποια λεφτά διότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες. Αλλά να έρχονται κάποια λεφτά. Δεν μπορεί να σου λέει φτιάξεις μελέτες, θα σου τις πληρώσω και μετά να σου λέει δεν τις πληρώνω. Πάμε. Άλλο project. Άλλο project. Άλλο. Είναι... Τα φράγματα. Τα φράγματα. Εμείς ναι. Ψάξαμε πάρα πολύ γιατί επειδή βλέπουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου να έρχεται με βήματα χ, έχουμε πρόβλημα κυρίως άρδρευσης. Όχι ίδρευσης, άρδρευσης. Εμείς έχουμε μόνο καλλιέργεια την ελιά που θέλει η ελιά μας θέλει πότισμα. Για να αποδώσει ο καρπός, βέβαια. Για να αποδώσει ο καρπός. Έχουμε τις επιτραπέζιες ελιές κυρίως. Ναι. Κάναμε μία προμελέτη να δούμε τι φράγματα μπορούμε να προμελέτες. Αυτές τις έχουμε πληρώσει, τις έχει πληρώσει ο Δήμος. Έχετε περάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Τα φράγματα τα επεξεργάζονται σε πολύ προηγμένες χώρες. Το νεράκι δηλαδή που όλοι λένε ότι πάει χαμένο, εσείς αποφασίσατε να το εκμεταλλευτείτε. Πάει δηλαδή. Πολύ νερό χαμένο. Πολύ νερό χαμένο. Πολύ νερό. Σε όλη την Ελλάδα πάει πολύ νερό χαμένο. Και να επιβράσουμε και το... Ηρίστο Εμπαρόδο, μία πλατεία που πήραμε δάνειο για να φτιαχτεί κάποια στιγμή με 600 χιλιάρικα και απέναντι εμείς φτιάξαμε μία καλύτερη πλατεία με 0 κόστος και θέλω να κάνεις ρεπορτάζ, να στείλεις μία κάμερα. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει ήδη κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αλλά για να δείτε τι έχει γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διανέλησε το, γιατί αυτό το σχέδιο θα φανεί χρήσιμο σε πολλούς, αν πάει καλά. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, το λένε οι Ευρωπαίοι αξιολογητές, έχουν γίνει εγκλήματα. Έχουν φαγωθεί λεφτά
τεράστια χρήματα. Τεράστια. Κάποιοι άσχετοι, κάποιοι κλέφτες και κάποιοι κομπλεξικοί κάνανε απίστευτες δουλειές. Ακόμα πληρώνουμε στο Δήμο, έρχονται στο Δήμο και πληρώνουμε τα τελευταία χρήματα που έσκασαν στο Δήμο να πληρώσουμε από αστοχία κάποιων ανθρώπων που ήταν άσχετοι. Από το 2000 ήρθαν αυτά. Γιατί τώρα τελεσεδίκησαν τα δικαστήρια. Είναι ένα 250 και ένα 70. Τα σκάσαμε αυτά. Αυτά έσκασαν. Έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν άσχετοι. Πάμε στα φράγματα. Θέλω να με πας στο καλό. Επειδή λοιπόν εμείς ψάξαμε τι είδους φράγματα, αυτά τα μεγάλα, αυτά δεν γίνονται στην περιοχή μας. Ναι. Θα πάμε σε αστοχίες. Μας είπαν πάμε σε πολλά μικρά. Πολλά μικρά που ενισχύουν τον υδροφόρο ορίζοντα και εξήγησε το καλύτερα σήμερα. Ενισχύουν τον υδροφόρο, είναι αντιπλημμυρικά, γιατί έχουμε θέματα. Βασικό αυτό. Γιατί με τον δρόμο τώρα έχουμε θέματα. Με τον δρόμο εννοώ το μεγάλο. Το μεγάλο, το καινούριο το δρόμο. Έχουμε θέματα. Ναι. Και είναι κυρίως ηχομάτινα θα γίνουν ή εγκυβωτισμένα τέλος πάντων αρκετά. Σε περίπου 6 θέσεις έχουμε επιλέξει. Θα γίνουν ουσιαστικά δηλαδή για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες μικρά φράγματα δεξαμενές. Όχι δεξαμενές. Θα είναι συνεχόμενα, δηλαδή θα είναι... Θα σταματάνε το νερό. Ναι. Το νερό όταν σταματάει και λιμνάζει για κάποια ώρα, το ρουφάει γη. Το ρουφάει γη. Όταν το ρουφάει γη, εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, άρα από εκεί που πάμε εμείς μετά και αντλούμε από τις γεωτρήσεις. Οπότε ουσιαστικά ενδυναμώνεται ο υδροφόρος ορίζοντας για να μπορούν οι γεννήτριες, οι δεξαμενές και οι γεωτρήσεις να δουλεύουν καλύτερα. Μια γεωτρήση που βγάζει 60 φέτος, 60 κυβικά μετά, τα έργα, μετά τα έργα, θα σου βγάζει το καλοκαίρι τον Αύγουστο 120. Παραπάνω. 120 τουλάχιστον. Αν γίνουν αυτά. Αν γίνουν. Στηριζόμαστε τρεις παράγοντες. Εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, αντιπλημμυρικά, γιατί έχουμε θέματα, και αγροτική υδρονομία. Έχουμε δηλαδή ποσότητα. Ναι, ακριβώς. Και άντες, μπορούμε δηλαδή ουσιαστικά να στηρίξουμε και τη μονοκαλλιέργεια όπως αρχικά είπε τη ελιά. Ναι, ακριβώς. Ένα άλλο τώρα που προσπαθούμε εμείς. Και το έχω βάλει έτσι πάρα πολύ, γιατί είμαι. Το αγαπάω και έχω ξεκινήσει πάλι και το γουστάρω πολύ. Είναι ο μαζικός αθλητισμός που προσπαθώ να τον ανεβάζω πολύ στη σελίδα. Πέρνα του ποδοσφαίρου. Γιατί όλοι πάνε στο ποδόσφαιρο. Με τα σύγχρονα κολοσσέα. Πάνε όλοι στο ποδόσφαιρο και επειδή μου την έχει σπάσει αυτό το πράγμα με το ποδόσφαιρο που γίνεται, που ακούμε, όλα αυτά που ακούμε. Ναι. Υπάρχει πολύ βολέι, πολύ μπάσκετ. Ξαναγεννήθηκε πριν από 20-30, πριν από 15-20 χρόνια υπήρχε πολύ καλή ομάδα Άρτσι Βαρών, την ξαναστήνουμε. Πολύ καλά. Και κάνε κάτι για με τη θάλασσα. Και κάνε κάτι με τη θάλασσα. Καταρχήν θυμάμαι πρόσφατα, πριν από 2-3-4 χρόνια, και διόρθωσέ μου, μπορεί να συμβαίνει και πέρυσι, έτσι, είχατε ολόκληρες ομάδες στις Ράχες με το kitesurfing. Αυτό σίγουρα υπάρχει. Αλλά και υπάρχει σε πιο παραδοσιακές μορφές. Και τον ιστιοπλοϊκό. Έχουμε ιστιοπλοϊκό. Φέτος θα φάμε πάλι, θα κάνουμε το αδύνατα δυνατά να γίνει το κολύμπι από απέναντι ο διάπλους του Μαλιακού. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και κάνο. Θα κάνουμε, δηλαδή θέλουμε μαζικό αθλητισμό. Όχι τόσο, ξέρεις, πρωταθλητισμό, όσο μαζικό. Ναι. Να υπάρξει τέλος πάντων ένα ενδιαφέρον και από ανθρώπους που δεν πρέπει ντε και καλά να γίνουμε πρωταθλητές ή να παίξουμε όλοι μαζί στην Μπαρτσελώνα. Να διασκεδάσουμε. Θα προσπαθήσουμε. Και να περνάει καλά και ο κόσμος. Το έχει ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Το έχουμε ανάγκη, ναι. Το έχουμε ανάγκη μάλλον. Έτσι, όχι το έχουν ανάγκη, το έχουμε ανάγκη όλοι. Και τα παιδιά και όλοι. Και θα δούμε τι θα κάνουμε και με ορειβαστικά και με απλά για αυτά. Οικονομικά, πώς πας για όλα αυτά. Κοίταξε, να σου πω, χθες ψηφίσαμε ένα, εκτός από τα προγράμματα που λέει η Βάνα, η οποία τα ξέρει πολύ καλά και τα διαχειρίζεται, χθες ψηφίσαμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι εξαιρετικά εφεσιακός, να φανταστείς ότι είναι ο μισός του 11. Ο μισός του 11. Αυτό όμως τι σημαίνει. Εμείς δεν θα είμαστε παρακάτω σε υπηρεσίες. Πώς θα το καταφέρουμε. Η μικροοικονομία της Ανατολικής Φυρότητας θα χάσει κάποια χρήματα. Δηλαδή, κάποια έργα που θα τα κάνανε, τον καθαρισμό των αυλάκων, σου λέω, για να μπορέσουμε να ποτίσουμε. Δεν θα το δώσουμε τώρα σε ιδιώτες για να πάρουν κάποια χρήματα, να βάλουν κάποιους εργάτες, να κινηθεί λίγο. Θα τον κάνουμε μόνοι μας. Θα βάλουμε τους δικούς μας να δουλέψουν περισσότερο. Αναγκαστικά. Συμφωνήσαν τα παιδιά. Αναγκαστικά. Να δουλέψουν για τη φανέλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λοιπόν θα είμαστε πίσω σε υπηρεσίες, αλλά χάνει η μικροοικονομία. Ο Δήμος δεν είναι
δεν είναι για να βγάζει λεφτά. Έτσι. Είναι για να λειτουργεί προς όφελος. Είναι για να λειτουργεί προς όφελος και ανταποδοτικά. Ανταποδοτικά. Και να δίνει χρήματα στη μικροοικονομία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Το να μου στενεύει συνέχεια τον προϋπολογισμό. Εντάξει, το στενεύω. Αλλά τι θα γίνει εδώ πέρα. Ποιος, κάποια επαγγέλματα στηρίζοντας το Δήμο. Κυρία Φίκα, να με συγχωρέσετε τώρα, έτσι. Σας βάλαμε στην κουβέντα τεχνικά. Τώρα πρέπει να τον ρωτήσω, γιατί μπορεί να είναι εδώ ως Δήμαρχος της Λίδας, αλλά λέει ότι δεν έχει και πολλά λεφτά. Και δεν έχει κανένας Δήμος λεφτά. Επειδή παρακολούθησα και το τι συνέβαινε στα οικονομικά με την ΚΕΔΕ κάτω, και επειδή σας είδα και σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι καταλάβατε. Το ρωτάω γενικά. Υπάρχει φως στο τούνελ για την αυτοδιοίκηση οικονομικά, ή και οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι θα έρθουν πάλι με ένα χρόνο καθυστέρηση? Παντέ. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως και να έχει, εμείς θα ζήσουμε. Δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση θα ζήσει. Όπως και να έχει. Αλλά είναι θέμα της κεντρικής εξουσίας να κάνει ευκολότερη τη ζωή της. Μπορεί να το κάνει άμεσα. Πιστεύω ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί άμεσα. Δεν μπορεί. Οπότε γι' αυτό και εμείς έχουμε λουφάξει, κάνουμε τη δουλειά μας, δεν σαμποτάρουμε την κυβέρνηση και προχωράμε για να δούμε πώς θα φύγουμε μπροστά. Αλλά εάν θέλει η γενική κυβέρνηση να βγάλει βάρη από πάνω της και να δουλέψει πιο εύκολα σε αυτά που πρέπει να κάνει, δηλαδή εξωτερική πολιτική, να φτιάξει το οικονομικό πακέτο, το αναπτυξιακό πακέτο, θα δώσει δουλειά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση βγάζει βάρη από τη γενική κυβέρνηση. Η γενική κυβέρνηση έχει κόμπλεξ στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη φοβάται. Δεν πρέπει να τη φοβάται. Πρέπει να την υποστηρίζει, γιατί έτσι αυτή κάνει καλύτερα τη δουλειά. Και ας το δει και αλλιώς, ας τη χρησιμοποιήσει. Ναι, με την καλή έννοια, ας τη χρησιμοποιήσει. Ας τη χρησιμοποιήσει κιόλας. Δηλαδή, βάλει το Δήμαρχο να κάνει έτσι όλα τα δύσκολα και κάνει εσύ. Δεν θα φανείς ως χώρα εσύ ότι πας καλά. Ακριβώς. Η εικόνα δεν είναι της χώρας. Δηλαδή, όταν έρχεσαι σε μια. Περνάει ο τουρίστας, ο διερχόμενος, οποιοδήποτε. Και βλέπει μια καθαρή πόλη, έτσι, φωτισμένη κτλ. Τι θα πει. Ψάξει να βρει τώρα ποιο ήταν ο Δήμαρχο. Μπράβο στον Κλέτσο, μπράβο στον Πρωθυπουργό θα μπει. Στον εκάστοτε. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στα νέα του Καλλικράτη. Θέλω να τα λέμε όσο πιο συχνά γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους όσους εργάζονται στο Δήμο Στυλίδος, τους αιρετούς, τους αντιδημάρχους, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, την συμπολίτευση και όλη την αντιπολίτευση, τους υπαλλήλους μας, είτε δουλεύουν έξω μέσα στο κρύο και μέσα στη ζέστη, είτε δουλεύουν στα γραφεία με το μυαλό τους και με τις γνώσεις τους, γιατί είναι όλοι εξαιρετικοί. Υπάρχουν και κάποιες μικρές εξαιρέσεις, αλλά αυτοί ισιώνουν. Εντάξει. Είτε με το καλό, είτε με το κακό. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή, τα νέα του Καλλικράτη, έτσι με χρήσιμες πληροφορίες όπως ακούσατε και με ένα διαφορετικό ύφος προσέγγισης και επικοινωνίας και προς τους πολίτες. Πρέπει να τα λέμε απλά μεταξύ μας. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που μείνατε εδώ αυτή την ώρα για να ενημερωθείτε. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση εδώ στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.